Να καλημερίσουμε εδώ πέρα τους φίλους εκλεκτούς από που έχουν έρθει μέχρι στιγμής. Από τη δική μου πλευρά, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, καλώς μας ήρθατε, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υφυπουργός Δικαιοσύνης, και τον συνάδελφο, τον Δημήτρη τον Μιχαλέλη, από την Real News. Όλο αποκαλύψεις είσαστε, φωτιές βάζετε, έτσι. Φωτιές στα παντζάκια μας. Ναι, 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 και παρακολουθήσεις. Λοιπόν, και δεξιών μου ο Γιώργος Κοντογιώργης, καθηγητής πολιτικών επιστημών. Καλώς ήρθατε, κύριε καθηγητά. Καλή σας μέρα. Και περιμένουμε τον κύριο Αλευρά από το ΠΑΣΟΚ για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Κύριε καθηγητά, συμμερίζεστε αυτό το οποίο ξένοι αναλυτές λένε, ότι ο ελληνικός πολιτικός χώρος πια προχωράει σε αχαρτογράφητα νερά, με δεδομένο ότι ένα κόμμα χαρακτηρίζεται εγκληματική οργάνωση, είναι μέσα στη φυλακή με ηγετική ομάδα και παράλληλα βρίσκεται και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο? Κοιτάξτε, η Χρυσή Αυγή και αναδεικνύει ακριβώς την παθογένεια του πολιτικού μας συστήματος. Ένα πολιτικό σύστημα που, ενώ είναι πανομοιότυπο με όλα τα άλλα, λειτουργεί κατά τρόπο ο οποίος δεν οδηγεί σε καμιά περίπτωση σε συνάντησή του με την κοινωνία. Εάν δεν αντιληφθούμε αυτό το γεγονός, ότι το πολιτικό σύστημα, ενώ το κομματικό σύστημα που διαχειρίζεται το πολιτικό σύστημα και που το οικειοποιείται ουσιαστικά, έχει ιστορικά ένα σαφές διαζύγιο με ό,τι αφορά τη λειτουργία του δημοσίου χώρου και τα συμφέροντα της κοινωνίας και της χώρας, δεν θα μπορέσουμε να αντιληφθούμε το γιατί της Χρυσής Αυγής. Και πολλές φορές άκουγα προηγουμένως τον κύριο Υφυπουργό, αρμόδιο της δικαιοσύνης, να λέει ότι δεν υπήρξε καθυστέρηση. Εγώ θα το επικαλούμε αυτό για να πω ποια είναι μια εκδήλωση αυτής της παθογένειας. Όταν ανακύπτει ένα ζήτημα πολιτικής, ένα ζήτημα στην κοινωνία, το πολιτικό σύστημα αντιδρά ψηφίζοντας ένα νέο νόμο. Δεν σκέφτεται ή δεν θέλει να ομολογήσει ότι δεν εφήρμοσε τον νόμο που υπάρχει και γι' αυτό ανέκυψε το ζήτημα. Η περίπτωση της Χρυσής Αυγής είναι πολύ χαρακτηριστική. Υπήρχαν στο συρτάρι 32 υποθέσεις. Εγώ θα έλεγα θα μπορούσαν να είναι 132. Αλλά και μία να υπήρχε. Θα έπρεπε την ημέρα που είχε συγκροτηθεί ο φάκελος να είχε αποσταλεί στη δικαιοσύνη. Δεν έγινε. Υποστηρίζει αυτή τη στιγμή το Υπουργείο ότι ορθώς έπραξε και καθυστέρησε για να συγκεντρώσει στοιχεία. Ας πούμε ότι είναι έτσι. Η δικαιοσύνη, από τη στιγμή που επισημαίνεται ευθύνη κάποιου παράγοντα, δεν θα έπρεπε να κάνει προκαταρκτική εξέταση για να δει εάν πράγματι συντρέχει ολιγορία ή όχι? Αυτή είναι η λογική της πολιτείας. Η πολιτεία λειτουργεί όπως και στην περίπτωση των αστυνομικών. Υπήρξαν, ακούμε, επίορκοι αστυνομικοί. Και υπήρξαν. Μα είναι μόνο αυτοί? Τις προάλλες είχαμε ανακαλύψει ότι οι αστυνομικοί κάνουν διακίνηση ναρκωτικών και πολλών άλλων. Υπάρχει έλεγχος. Σημαίνει ότι όταν αναδεικνύονται με τέτοια συχνότητα και έκταση τέτοια περιστατικά, σημαίνει ότι δεν θα τιμωρήσουμε μόνο το αποτέλεσμα, δηλαδή την εκδήλωση στον τάδε ή δίνα αστυνομικό, αλλά σε αυτόν ο οποίος οδηγεί ένα ολόκληρο σώμα στο να μην υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου, άρα σωστής λειτουργίας προς το συμφέρον της κοινωνίας. Κύριε Κοντογιώργη, αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα στην Ελλάδα. Δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά θα ήθελα πολύ να ακούσω την άποψή σας στο κομμάτι αυτό που φέρει το δίπολο μνημονιακός και αντιμνημονιακός. Γιατί είπε πριν ο κύριος Αλευράς ότι όσοι ψήφισαν τη Χρυσή Αυγή, ίσως τώρα καταλάβουν που έπεσαν οι μάσχες περί τίνος πρόκειται. Απ' την άλλη, όμως, το αντιμνημονιακό έτσι μέτωπο έγινε πεδίο δράσης για τους νεοναζί. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα, αν δεν διορθωθούν βασικά θέματα στην κοινωνία που αυτή τη στιγμή ζει σε κρίση, πώς θα μετακινηθούν αυτοί οι ψηφοφόροι κάπου αλλού? Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα που έχει να κάνει με την ποιοτική συμπεριφορά της ελληνικής κοινωνίας. Είναι γεγονός ότι ύπευσε σε λάθος άλογο όταν το κομμάτι αυτό που ψήφισε Χρυσή Αυγή νόμισε ότι με αυτόν τον τρόπο θα τιμωρούσε την πολιτική τάξη η οποία οδήγησε τη χώρα εδώ, αλλά και συνεχίζει να συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο. Αλλά δείτε λίγο, έχω φέρει μαζί μου
την εξέλιξη της εκλογικής επιρροής, της δημοσκοπικής αν θέλετε επιρροής της Χρυσής Αυγής έως και το Φεβρουάριο του 2012. Έχει από 0,5 έως 1,5% απήχηση. Σημαίνει ότι έως τότε η κοινωνία μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο στο οποίο την έχει οδηγήσει η πολιτική τάξη, δεν είναι το ζήτημα τώρα να σταθμίσουμε ποιος περισσότερο και ποιος λιγότερο. Η πολιτική τάξη είναι όλοι αυτοί οι οποίοι από κάποιο μετερίζει, εκφέρουν πολιτικό λόγο ή ασκούν εξουσία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βλέπουμε ότι η κοινωνία αγωνίζεται να επισημάνει ότι κάτι δεν της αρέσει από αυτό που γίνεται. Διότι κάπου την οδήγησαν και βλέπει ότι δεν απονέμονται ευθύνες, δεν ζητείται καμία, αντιθέτως βλέπουμε απειλές, ακούμε πολιτικό από τηλεόραση να λέει ότι αν ενοχληθεί ο ηγέτης θα γίνει αιματοκύλισμα, θα γίνει μακελιό και κανείς δεν κινείται στο να απονείμει έστω εικονικά ευθύνες. Η κοινωνία λοιπόν διαδηλώνει στην αρχή μαζικά, ξέρουμε. Έπειτα παίζει το ρόλο του αγανακτισμένου. Θα θυμάστε ότι η πολιτική τάξη την συνέχερε γιατί δεν τους ενοχλούσε καθόταν στο Σύνταγμα. Δεν συνύπτε αναγκαστικό γάμο με την πολιτική ηγεσία, δεν πίεζε δηλαδή. Μετά άρχισε να ασκεί προσωπική αυτοδικία. Θυμάστε ότι όπου έβλεπε πολιτικό, δεν ξέρω αν ήταν υποκινούμενη ή δεν ήταν, σημασία έχει ότι εξέφραζε αυτό ένα γενικό αίσθημα. Στο τέλος κάποιο ποσοστό πήγε στη Χρυσή Αυγή. Μεθαύριο, όταν καθ' όλες τις ενδείξεις φαίνεται ότι αντιμετωπίζεται η Χρυσή Αυγή και πάλι με τον τρόπο του αυτοτελούς φαινομένου, χωρίς να έρονται τα αίτια, θα διαπιστώσουμε ότι όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος βρίσκεται σε εξαθλίωση, σε ανασφάλεια, είναι πάρα πολλά, δεν είναι μόνο το μνημόνιο, που έχουν ως συνέπεια το γεγονός ότι, ως αιτία μάλλον το γεγονός ότι δεν λειτουργεί το κράτος, δεν έχει ανταποκρισιμότητα προς αυτό που αποτελεί προσδοκία και συμφέρον της κοινωνίας. Και τι θα γίνει τελικά? Θα ψάξει κάτι άλλο. Και εδώ σημαίνει ότι όταν θα κρύψουμε τη Χρυσή Αυγή κάτω από το χαλί, θα οδηγηθούμε σε άλλες υπόγειες διαδρομές που φοβάμαι ότι θα είναι χειρότερες. Κάποτε πρέπει να αντιληφθούμε ότι πρέπει να άρουμε τα αίτια. Εκεί θέλω να καταλήξω. Πάντως, είτε με την εκλογική επιρροή του 0,5 που λέτε, κύριε καθηγητά, διαβάζοντας την κλιμάκωση της Χρυσής Αυγής από το Φεβρουάριο του 2012 και μετά, είτε με τα όσα κουβεντιάζουμε, ο κόσμος και προκειμένου στο Δήμο της Αθήνας, στο Δήμο Αθηναίων, είχαν αποπειραθεί να στηρίξουν και στήριξαν τη Χρυσή Αυγή με δεδομένο ότι ο Νίκος Μιχαλολιάκος εξελέγει δημοτικός σύμβουλος. Άρα το... Από εκεί, κύριε Καραγκουνή, είχατε τα πρώτα σημάδια ως πολιτικό σύστημα. Κοιτάξτε, τώρα νομίζω ότι έχουν τεθεί πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στο τραπέζι και στην κουβέντα και να μείνουμε σε αυτό που είπε και ο κύριος καθηγητής στα αίτια. Αν γυρίσουμε πίσω 30 χρόνια, ας πάρουμε, γιατί ήθιστε να γυρνάμε, ίσως πρέπει να γυρίσουμε και περισσότερα χρόνια πίσω, αλλά ήθιστε να γυρνάμε τα τελευταία 30 χρόνια. Νομίζω ότι είναι η αιτία για την οποία έχουμε οδηγηθεί και όλα τα αίτια για την οποία έχουμε οδηγηθεί στη σημερινή κατάσταση. Γενικώς υπήρχε στην Ελλάδα μια λογική του ό,τι θέλω κάνω. Όπως θέλω διαχειρίζομαι το δημόσιο χρήμα, όπως θέλω μεταχειρίζομαι το κράτος και γενικώς δεν υπήρχε ένα φρένο σε αυτά στα οποία θα έπρεπε να εκπληρώνει το κράτος υποχρεώσεις αλλά και τα δικαιώματα που έχει ο πολίτης. Διότι, και αυτό νομίζω ότι είναι η μεγάλη ευκαιρία, εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν χρειάζεται καμία τρόικα και κανένα μνημόνιο να μας αναγκάσει να κάνουμε κάποια πράγματα που είναι εκ των όνων κάνευ. Να ξέρουμε πού βάζουμε φρένο, να ξέρουμε πώς διαχειριζόμαστε το δημόσιο πλούτο, να ξέρουμε πόσα μπορούμε να δώσουμε στον πολίτη ή στο κράτος, να ξέρουμε μέχρι πού υπάρχουν τα όρια. Αυτό είναι το βασικό, όπως ένα σπίτι κοιτάμε πώς θα συμμαζέψουμε τα του οίκου μας. Έτσι πρέπει να γίνει και στο κράτος. Δεν μπορούμε να έχουμε, και το λέω αυτό, επιτρέψτε να το πω και ότι εκφράζω τη νέα γενιά, αλλά δυστυχώς αυτοί που, που θα πρέπει να πληρώσουν όλα αυτά είναι η νέα γενιά. Η δική μου γενιά, οι γενιές που έρχονται και νομίζω ότι χρειαζόμαστε σε αυτή τη γενιά, στις γενιές επερχόμενες που έρχονται, να είμαστε σοβαροί, να είμαστε υπεύθυνοι και επιτέλους να αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε τα του οίκου μας. Οπότε με αυτή τη λογική, όταν ένα κράτος θα λειτουργεί θεσμικά,
όταν θα ξέρει ότι από τη στιγμή που θα πληρώσει την εφορία θα έχεις και τις ανάλογες παροχές σου. Μα πώς θα ανακτηθεί αυτή η εμπιστοσύνη, κύριε Καραγκούνη? Αυτό δυστυχώς, αλλά απ' την άλλη, όταν το κράτος είναι αυτό που δεν πληρώνει τις οφειλές του. Θα σας πω. Δηλαδή, ξεκινάς με το λάθος παράδειγμα. Όχι, δεν ξεκινώ καθόλου. Όχι εσείς, ξεκινάω εγώ. Όχι, το λέω με την έννοια. Το λέω με την έννοια ότι αυτό που γίνεται τώρα, τι είναι στην ουσία? Ένα σημάζημα. Αυτό γίνεται. Είχαμε πριν από λίγα χρόνια 15. Δύο σημάδια. Είχαμε 15 δις έλλειμμα. 15 δις έλλειμμα. Αντιλαμβάνεστε για τι υποθήκευση μιλάμε? Ναι, και κύριε Καραγκούνη. Και τώρα είμαστε και τώρα κάτω από 3%. Είμαστε ίσως η μοναδική χώρα στην Ευρωζώνη η οποία θα έχουμε μικρότερο έλλειμμα. Δεν το λέω ούτε κομματικά ούτε συνθήκη. Και θα έχουμε επιτήρηση για το χρέος. Πρέπει επιτέλους να συμμαζευτεί αυτό το κράτος, ναι ή όχι? Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και να το. Αν δεν το παραδεχτούμε αυτό, και αν λέμε ότι ναι, τα χρήματα θα έρθουν από άλλες πλευρές και από άλλους. Όχι, δεν θα έρθουν. Όπως δεν ήταν για άλλες χώρες, έτσι δεν θα έρθουν. Ναι, αλλά εδώ, κύριε Καραγκούνη, είναι σωστό εδώ να έρχονται τα χρήματα πάντα από τους συνταξιούχους και από τους μισθωτούς. Δεν λέω αυτό. Διότι εδώ για τη φοροδιαφυγή που μας τα λένε τόσο καιρό και απ' έξω που υποτίθεται είναι η κακή, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Δεν εδώ είναι πέρα. Μια, ακούστε με λίγο, δεν είναι μια πορεία που θα γίνει σε μισό χρόνο, ούτε σε τρεις μήνες, ούτε σε τέσσερις. Η Γαλλία έκανε 30 χρόνια για να περάσει στο λαό ότι πρέπει να πληρώνει τους φόρους. 30 χρόνια. Λοιπόν, θα μας πάρει και εμάς γρήγορα ένα χρονικό διάστημα στο οποίο πρέπει να αντιληφθούμε ότι και τους φόρους πρέπει να πληρώνουμε και να μην φοροδιαφεύγουμε, αλλά και το κράτος δεν είναι σωστό απέναντι στις υποχρεώσεις που έχει στον πολίτη. Και αυτό νομίζω ότι έχει ξεκινήσει να ισχύει από εδώ και πέρα. Υπάρχουν προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί δεν λέμε εύκολα λόγια στον κόσμο. Μου λένε πολλοί για το μνημόνιο, μου λένε πώς παίρνετε αυτά τα μέτρα. Γιατί είναι ωραίο και να είναι ευτυχές για έναν πολιτικό να παίρνει άσχημες και δύσκολες αποφάσεις? Όλοι εύκολες αποφάσεις θέλουν να παίρνουν. Και εγώ θα ήθελα όταν ήμουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, αντί για 500 εκατομμύρια προϋπολογισμό, να είχα 10 δις και να δίνω δεξιά και αριστερά. Όχι. Δεν υπάρχει πια αυτό. Ας αντιληφθούμε ότι έχουμε μια ιερή υποχρέωση στις ερχόμενες γενιές, στις νεότερες γενιές. Έχουν μια ιερή υποχρέωση. Δεν μπορούν να τους βάζουν αλαβάρι στην πλάτη τους. Μας. Μόνο με ψέματα. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή είναι οι νέες γενιές που λέτε στο 60% ανεργία, έτσι. Βεβαίως, αυτό τα νέα πούμε, παιδιά. Μα, κοιτάξτε, και τους δίνουμε ασπιρίνες με προγράμματα του ΕΣΠΑ των 450 αυτή ευρώ. Είναι η λογική να φέρουμε, αυτή είναι η λογική να φέρουμε επενδύσεις μέσα. Αυτή είναι η λογική να αποχωρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις. Για αυτή είναι η λογική που λέμε να αποχωρήσουμε σε ιδιωτικοποίηση, να βρούμε έσοδα. Δεν θα γίνουν διαφορετικά. Δεν μπορεί να γίνει με ένα ψεύτικο λόγο, με ψεύτικες πράξεις. Ας το αντιληφθούμε επιτέλους. Κύριε Καθηγητά, για να πάμε και στον άλλο πλευρά. Ναι. Κάτι θέλω να πείτε. Θέλω να πω ότι με τη διοντολογία δεν γίνεται πολιτική. Όταν η κοινωνία βλέπει τα ίδια πρόσωπα της προ-κρίσεως περίοδου να τις λένε ότι θα την σώσουν, δεν πείθουν. Το δεύτερο σκέλος. Για να αλλάξει κάποιος, δεν αρκεί να πούμε ότι θα αλλάξουμε τα πράγματα γιατί τώρα πήραμε το μάθημά μας από το παρελθόν. Πρέπει να δει κανείς πράξεις. Για να αλλάξει το κράτος είναι πάρα πολύ εύκολο, αρκεί να το θέλει κανείς. Βλέπουμε τι γίνεται στη δημόσια διοίκηση. Δηλώνουμε καθημερινά ότι με το να διώξουμε 3.000 ή 4.000 υπαλλήλους θα αλλάξει η δημόσια διοίκηση. Εγώ σας λέω ότι και τους μισούς να διώξουμε και τα 2/3 να διώξουμε, αυτοί που θα απομείνουν θα λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Διότι δεν είναι θέμα ποιότητας των υπαλλήλων. Έχουμε τον υψηλότερο δείκτη πτυχιούχων υπαλλήλων και γλωσσομάθειας στην Ευρώπη. Είναι θέμα δομής και τη δομή το πολιτικό σύστημα, το πολιτικό προσωπικό δεν θέλει να την αγγίξει. Πρέπει να εισαχθεί η προσωπική ευθύνη του υπαλλήλου. Γιατί δεν το κάνουμε λοιπόν? Πρέπει να εισαχθεί το ένομο συμφέρον του πολίτη. Γιατί δεν το κάνουμε? Να πάμε λίγο παραπέρα. Η Χρυσή Αυγή χρησιμοποίησε τα όπλα του πολιτικού συστήματος για να κάνει αυτό που κάνει. Τις ασυλίες, την ανομία, την απουσία, την απαγόρευση εφαρμογής του κράτους δικαίου στην πολιτική. Πράγμα που σημαίνει λοιπόν ότι είχε όλο το χρόνο το πολιτικό σύστημα, το πολιτικό προσωπικό, που δυστυχώς για να υπάρξει και ο εφημισμός που συνηθίζεται από την αρχαιότητα στην Ελλάδα, χρησιμοποιείται ο όρος του συνταγματικού τόξου από εκείνους που παραβιάζουν συστηματικά το Σύνταγμα. Λέω λοιπόν, γιατί δεν καταργήθηκε ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, γιατί δεν άλλαξε ο κανονισμός της Βουλής, που θα έπρεπε να είχαν γίνει, γιατί ψηφίζονται συμπληρωματικοί νόμοι που παραγράφουν, που σταματούν διώξεις ή απαλλάσσουν από διώξεις υπευθύνους οι οποίοι έπρεπε να είναι στη δικαιοσύνη και στη φυλακή. Εάν αυτά δεν τα δει η κοινωνία, δεν μπορεί το κομματικό σύστημα να ανακτήσει νομιμοποίηση. Με άλλα λόγια,
συνεχίζει και τώρα να συμπεριφέρεται όπως συμπεριφερόταν. Έγινε αναφορά στην περίοδο από τη μεταπολίτευση. Μα πρόκειται για ολική επαναφορά του καθεστώτος της φαυλοκρατίας του 19ου αιώνα. Εάν μετρήσει κανείς και τον πολιτικό λόγο και τις πολιτικές πράξεις και την απόσταση μεταξύ πολιτικού λόγου και πολιτικής πράξης την περίοδο αυτή, θα διαπιστώσει ότι είναι πανομοιότυπος με αυτόν που αναπτύσσεται στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Και το ερώτημα είναι πότε θα χρειαστεί. Η Γαλλία χρειάστηκε γιατί είχε ένα κράτος, μια δημόσια διοίκηση και μια δικαιοσύνη η οποία λειτουργούσε. Η Ελλάδα δεν έχει τίποτε. Επομένως χρειάζεται ριζική ανασυγκρότηση και τώρα, δηλαδή χθες, όχι αύριο. Γιατί αύριο δεν θα υπάρχει Ελλάδα. Κύριε Αλευρά, ένα ρωτήσουμε λίγο εδώ για το κομμάτι του. Το ερώτημα το οποίο έθεσε και ο κύριος Καραγκούνης και ο κύριος Κοντογιώργης είναι ότι πρόσωπα τα οποία από το πολιτικό προσωπικό οδήγησαν τη χώρα στο μνημόνιο. Και το λέω αυτό με αφορμή ότι στην Λευκοσία σήμερα κατατίθηκε το πόρισμα της Επιτροπής, της αρμόδιας Επιτροπής που διερεύνησε τα αίτια που η Κύπρος μπήκε στο μνημόνιο και έγινε και το κούρεμα των καταθέσεων. Εμείς δεν έχουμε ασχοληθεί. Λοιπόν, τα ίδια πρόσωπα, λέει ο κύριος καθηγητής, βρίσκονται σήμερα να μας πούνε πώς θα μας βγάλουν από την νομοθεσία. Ναι. Κύριε Αλευρά. Καταρχάς, αυτό υπάρχουν δύο απαντήσεις. Πρώτον, ότι τα πρόσωπα τα οποία καλύτερα ίσως οι πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες ευθύνονται και είναι αναμφισβήτητο αυτό για την οικονομική κατάσταση της χώρας, για τη χρεοκοπία της, μάλλον για να είμαστε ειλικρινείς, διαχειρίστηκαν τη χώρα με την ψήφο του ελληνικού λαού, το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε. Έτσι, προσέφευγαν στον ελληνικό λαό και διαχειρίζονταν. Συμφωνώ σημαντικά, θα έλεγα, στη διαπίστωση που έκανε ο κ. Κοντογιώργης ότι πράγματι η απόσταση ανάμεσα στα λόγια και κυρίως στα προεκλογικά λόγια και στις μετεκλογικές πράξεις των κομμάτων και των κυβερνήσεων ήταν μεγάλη. Με αποτέλεσμα να καλλιεργηθεί, αν θέλετε, και αυτό είναι μια μεγάλη ευθύνη των κομμάτων, μια νοοτροπία στον πολίτη. Εντάξει, προεκλογικά είναι, θα προωθούν 10 πράγματα, θα πούμε ένα λεφτά υπάρχουν, μετά δεν θα μας δώσουν τα πολλά λεφτά, αλλά θα μας δώσουν κάτι. Ένα κουτσοβόλεμα. Αυτό οδήγησε σε μια χρεοκοπία τελικά. Γιατί καλλιεργήσαμε την εντύπωση ότι λεφτά υπάρχουν. Τι σημαίνει λεφτά υπάρχουν, και αυτή η νοοτροπία υπάρχει ακόμα και σήμερα, δυστυχώς. Ακούμε χωρίς να ρωτάμε. Έχουμε μάθει τον πολίτη να ακούει χωρίς να ρωτάει, να επιδέχεται την εξαπάτησή του, την ψυχοεξαπάτησή του. Δεν του λέει κανένας από όλους αυτούς σήμερα που του πρόσχονται λύσεις, πού θα βρει τα λεφτά. Πού θα βρει τα λεφτά ο άλλος για να επαναπροσλάβει, πού θα βρει τα λεφτά ο άλλος για να αποκαταστήσει τις συντάξεις. Ακούω τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να λέει, σεβαστό θεμητό, ότι θα επαναφέρω τον κατώτερο μισθό στην ιδιωτικό τομέα από τα 580 στα 730 που ήταν. Θεμητό, το σέβομαι. Μπορεί όμως να μου πει μια οικονομική μελέτη που έχει κάνει το κόμμα του, τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στην Ελλάδα σήμερα. Τι επιπτώσεις θα έχει στην αγορά εργασίας, θα ενισχύσει την απασχόληση. Έχει κάνει μια μελέτη γι' αυτό. Δεν θα έπρεπε ένα σοβαρό κόμμα να έχει κάνει μελέτη για ένα μέτρο το οποίο υπόσχεται. Δεν θα έπρεπε η Χρυσή Αυγή, την οποία την ακούμε όλους αυτούς τους μήνες, να λέει στον πολίτη θα κάνω φαράνο, να έχει ένα πρόγραμμα πιστικό, να λέει στον κόσμο ότι ξέρεις τα οικονομικά δεδομένα της πατρίδας μας είναι αυτά ή εκείνα. Και θα λύσω με αυτό το ένα ή το άλλο. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι καλλιεργήσαμε όλα αυτά τα χρόνια μια νοοτροπία στον κόσμο να μην ψάχνει, να μην ελέγχει τους πολιτικούς. Και είναι και αυτό που είπε μια εκδήλωση, ότι πολιτικός είναι, λίγο θα βάλει και το χέρι στο μέλι και πάει λέγοντας, αρκεί που είναι του κόμματός μας κτλ. Όλα αυτά τα οποία ζήσαμε. Αυτά όμως είχαν αποτελέσμα. Το τι πρέπει να γίνει σήμερα είναι εύκολο να το λέμε. Λέμε για παράδειγμα να έρθουν νέα πρόσωπα. Συμφωνώ απολύτως. Να έρθουν νέα πρόσωπα. Μπορείτε να μου πείτε κανένα σοβαρό νέο πρόσωπο το οποίο θα δεχθεί να παρατήσει τη δουλειά του. Να πάει σε ένα κοινοβούλιο, να κάθεται να τον υβρίζει ο κάθε Κασιδιάρης με τον πιο χυδαίο τρόπο. Να υφίσταται δημόσιους προπυλακισμούς. Εξευτελισμούς για τη γνώμη του. Όχι γιατί, για το τι ψήφισε. Μου έχει συμβεί. Πήγαινα σε εκδήλωση του Πασόκ και με σταμάτησαν κάτι ακροδεξί και με κατηγορούσαν ως προδότη. Και όταν άνοιξε κουβέντα, αισθάνθηκα ότι μιλούσα σε άλλους ανθρώπους, σε έναν άλλο κόσμο. Δηλαδή, για το τι ψήφισα, τον ρώτησα έναν από αυτούς, για το τι ψήφισα, δεν έχω το δικαίωμα εγώ της γνώμης μου. Εσύ μου λες ότι δεν έπρεπε. Ναι, μόνο συζήτηση. Κύριε Αλευρά, αν με επιτρέπετε, μπορεί να κάνουμε ένα λόγο. Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι θέμα προσώπων. Αυτό το είναι και προσώπων, εσείς θα σας πω. Θα σας πω γιατί. Ναι, γιατί το πολιτικό σύστημα παραμένει στάσιμο
εκεί που θα έπρεπε να έχει αλλάξει, δηλαδή στη σχέση του με την κοινωνία. Άρα σε αυτό που θα δημιουργήσει τη δέσμευση του πολιτικού, σε αυτά που λέει. Σωστό. Δεν νοείται να μπορεί σήμερα αδαπάνος να λέει, να υπόσχεται το Α και την άλλη ακριβώς μέρα, άρα εκ προθέσεως, να εξαπατά την κοινωνία και να κάνει σωστό. Το Β. Σωστό. Αυτό το σωστό σημαίνει λήψη νομικών μέτρων, νομοθετικών μέτρων, τα οποία θα οδηγούν σε κύρωση στον πολιτικό. Αν αυτά δεν τα κάνουμε, και να προχωρήσω μία λέξη μόνο. Επειδή είπατε ότι τα κόμματα τα ψηφίζει ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός νομιμοποιεί διαιτητεύοντας αυτούς και αυτά τα οποία έχουν φτιαχτεί με τους μηχανισμούς που ξέρουμε. Διότι κανείς, εάν δεν περάσει από το κόμμα, δεν μπορεί να είναι υποψήφιος και να έχει ελπίδα να εκλεγεί. Άρα λοιπόν τίθεται ζήτημα εναλλαγής. Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα στο Α ή στο Β κόμμα. Γνωρίζουμε όμως ότι η εναλλαγή έχει αποδείξει πως δεν παράγεται κανένα διαφοροποιό αποτέλεσμα. Συνεπώς, δεν είναι το ζήτημα να αποδώσουμε στον ελληνικό λαό ευθύνη, αλλά έστω και αν ο ελληνικός λαός εξέλεξε, αν έχει τόση ευχέρεια ο βουλευτής, ώστε να μην εξαρτάται η ψήφος του από το συμφέρον της ελληνικής κοινωνίας, αλλά από τη δική του άποψη, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα αντιπροσώπευσης. Άρα πρέπει να φτιάξουμε την αντιπροσώπευση. Και η αντιπροσώπευση φτιάχνεται με τον περιοδικό έλεγχο του βουλευτή και φτιάχνεται με την ποινική και όχι μόνο πολιτική ευθύνη, μη με ξαναεκλέξεις, του βουλευτή. Φτιάχνεται όμως επίσης και με την γνώμη της κοινωνίας για τις μεγάλες υποθέσεις της χώρας. Δεν νοείται όλα να αφήνονται εν λευκό. Εάν, κύριε Αλευρά, δώσετε σε μένα ή δώσω εγώ σε εσάς 1 δισεκατομμύριο ή 500 εκατομμύρια και πάψω να σας ελέγχω, τον πρώτο χρόνο θα μου είστε ευγνώμων, γιατί θα σας δίνω και σας ένα υψηλό μέρισμα. Μετά από 2-3 χρόνια σας διαβεβαιώ ότι και εσείς και εγώ θα κάνουμε τα ίδια. Θα πάρουμε το κεφάλαιο αυτού ο οποίος μας εμπιστεύτηκε. Λοιπόν. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.